μάλλον περνάει το μεσημεριανή. Κυρίες και κύριοι, χαίρομαι που ήρθατε. Σεβαστέ πατέρα, πατέρ Σάβα και εκπρόσωπε της Μητρόπολης, κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Βουλευτά, εκλεκτοί ομιλητές και τέως βουλευτές, κύριε Πεταρίδη, κύριε Κοψαχίλη, σας είδα, ήρθατε, κύριε Περιφερειακέ Σύμβουλε, Κώστα Καραβέ. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε και μας τιμάει η παρουσία σας. Οι ενεργοί πολίτες κάποια στιγμή πήραν την απόφαση, όπως το λέει και η λέξη, να ενεργοποιήσουν την κοινωνία. Όταν κάποια στιγμή το 2012, που εγώ πρωτοάρχισα να ασχολούμαι με τα κοινά και μετέπειτα στην περιφέρεια, ξεκίνησα από μια αγωνία για το τι μένει γενέστε σε αυτόν τον τόπο. Επιλέξαμε να ζήσουμε στα Γρεβενά, στα όμορφα Γρεβενά που όλοι τα αγαπάμε, και από ένα προβληματισμό και από μια αγωνία για το τι μένει γενέστε, αποφάσισα εγώ να ενεργοποιηθώ. Κάπως έτσι παρακινούσα και υπόλοιπους ανθρώπους της γενιάς μου, γιατί πλέον κάτι πρέπει να κάνουμε, να δούμε τι γίνεται. Στα Γρεβενά, καλώς ή κακώς, αυτό τον όμορφο τον τόπο που ξαναείπαμε, θεωρώ την τελευταία 20 ετία από το 1995 και μετά, που ήταν ημερομηνία ορόσημο για τα Γρεβενά, μετά τον σεισμό, θεωρώ ότι γίνανε πάρα πολλά πράγματα, πέσανε πάρα πολλά χρήματα στα Γρεβενά, μας έβγαλε από μία αδιέξοδο που ήταν τα Γρεβενά γεωγραφικά, όταν αποτελούσαμε, ξέρω εγώ, 6 ώρες να φτάσουμε στην Οικουμενίτσα και άλλες 4,5-5 ώρες να φτάσουμε στη Θεσσαλονίκη. Και εντελώς ξαφνικά τα Γρεβενά ήρθαν στο κέντρο της Ελλάδας με πολύ σύντομους προορισμούς, τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και στην Οικουμενίτσα. Αυτό έδωσε ευκαιρία να αναπτυχθούν, ευκαιρία να έρθουν πιο κοντά ή να βγάλουν τα προϊόντα εκτός Γρεβενών. Παρ' όλα αυτά, το ανησυχητικό είναι ότι είμαστε ένας νομός που, ενώ ήρθαν πολλές ευκαιρίες, ήρθαν πολλά χρήματα, είμαστε ένας νομός που μαραζώνει. Που έχουμε μια φθήνουσα πορεία, ο κόσμος, καλός ή κακός, γερνάει, οι περίληπτες αυξάνονται, τα νέα παιδιά μειώνονται. Οπότε αυτός είναι και μεγάλος προβληματισμός και μεγάλη ανησυχία. Εκεί θα πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, και αυτός είναι ο λόγος που ενεργοποιήθηκαν οι ενεργοί πολίτες, ώστε να μπορέσουμε από μόνοι μας να καλύψουμε τα κενά ή να βρούμε τις λύσεις στο τι μέλλει γενέστε στο αύριο. Πραγματικά αυτή είναι η προβληματισμή μου. Θέλω να τοποθετηθούν όλοι, να ακούσουμε προτάσεις, να βάλουμε μια καινούργια αρχή από εδώ και πέρα. Οι ενεργοί πολίτες έχουν σαν σκοπό να ενεργοποιήσουμε τον κόσμο και έχουν κάνει μια σειρά εκδηλώσεων με πάρα πολλά θέματα, όπως είναι η υγεία, η επιχειρηματικότητα με χρηματοδοτικά εργαλεία που είχε γίνει στα Γρεβενά. Έχουν κάνει δράσεις σε όλη την Δυτική Μακεδονία και ο στόχος είναι αυτός και μόνο ξεκάθαρος. Γι' αυτό χαίρομαι και ευχαριστώ πάρα πολύ όσους παρευρίσκεστε εδώ πέρα. Γίνεται και μια δύσκολη ημέρα η Κυριακή, όταν θα θέλαμε να είμαστε κοντά στις οικογένειές μας. Παρ' όλα αυτά, είναι σημαντικό η παρουσία σας εδώ πέρα. Περιμένω και εγώ με αγωνία και με χαρά να ακούσω ιδέες, προτάσεις, ώστε να βάλουμε από αύριο, για να μην πω από χθες, τους στόχους και τους άξονες, το τι μέλη γενέστε και το τι θέλουμε να κάνουμε και πού να πάμε αυτόν τον ευλογημένο τόπο. Σας ευχαριστώ πολύ, δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Περιμένω με αγωνία και εγώ όλους τους συγκριτές και όσους θα υποδεχθούν. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς να ευχαριστήσουμε από την πλευρά μας